Χριστίνα. Ναι. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Καλημέρα. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Το κατάλαβα. Ναι, λένε ευχαριστώτα, τους λένε χρόνια πολλά, Χριστίνα, μου ξύπνα. Παμ, 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 χαστούκάκια. Χριστινούλα μου λέει να τα χιλιάσεις, ποια άλλη η μαμά. Ευχαριστώ στη μάνα. Έτσι. Τα πόσα κλείνεις, Χριστίνα? Τα 21. Σήκω, κουκλίτσα μου, σήκω, σήκω. Και είναι και Παρασκευή σήμερα, ωραία μέρα να βγεις να τα κάψεις, να γίνει κοκόλαση. Χριστίνα μου, χρόνια πολλά, καλημέρα, σε αφήνω, είσαι πολύ βαρετή. Γεια. Θέλω να σας πω το πρόβλημα. Ναι. Οι ίδιες παραδέχτηκαν και εξομολογήθηκαν για τις γυναίκες. Στις γυναίκες αναφέρομαι. Το πρόβλημα που έχουν οι γυναίκες με πάρα πολύ μεγάλο στήθος. Κανένα πρόβλημα, κουκλίτσα μου. Ένα βασικό πρόβλημα. Όχι, έχουν πρόβλημα. Δεν το θέλω να το ακούσω αυτό πράγμα. Αφού οι ίδιες οι γυναίκες το είπαν. Το στήθος το μεγάλο, τέλος πάντων. Μιχάλη, τι πρόβλημα έχει και αυτά τα προβλήματά του. Τι έχει τα προβλήματά του. Εντάξει, αν υπάρχει πρόβλημα, θα πάω από κάτω, τα κρατάω. Έτσι. Τι πρόβλημα έχει, παιδιά, να το λύσω. Πέρα από τα πρακτικά με τα ρούχα και όλα αυτά, υπάρχει και ένα βασικό πρόβλημα. Ναι. Γιατί οι γυναίκες αυτές δυσκολεύονται πάρα πολύ να αγκαλιάσουν κάποιον πιο κοντό από εκείνες. Έναν πιο κοντό άντρα. Δεν το καταλάβω. Γιατί λέει η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω όταν αγκαλιάσουμε έναν πιο κοντό. Κλείνει μισό λεπτό. Είσαι εσύ, α πούμε, ότι είσαι 1,75 και έχει στήθο σπίτι, ποιο είναι το μεγάλο. Ντε και πάνω. Το ντε. Δώσε κι άλλο. Α, πω τι γίνεται. Αυτό όταν είναι κοντό και είναι στο ύψο του στήθου σου αυτό. Και εσύ έχει μεγάλα στήθη, είναι σαν να φοράει ακουστικά αυτό. Πέφτει πάνω κατά. Και είναι επικίνδυνο να μην ακούσει και ένα αυτοκίνητο που περνάει, τον πατήσει. Άρα, αν αγκαλιάσει τον κοντό με τα μεγάλα στήθη που έχει εσύ, σε παρακαλώ, έχει το πεζοδρόμιο λιγάκι πιο μέσα. Αυτό. Αυτό είναι, πέφτει πάνω εκεί. Βουίζει. Βουίζει. Δεν τρέπεστε, παιδιά. Θέλω να σα πω λίγο ένα όνειρο που είδα τη σημερινή μέρα. Μπράβο. Είμαι λίγο προληπτική. Θα σου πω, θα μου το πει και θα σου πω το εξηγήσω όπω κάνω. Στις πελάτησες, αχ, στις τέλεια, τέλεια. Άντε, λέγε. Φορούσα, λέει, λευκά. Ναι. Και ήταν έτσι ένα μακρύ φόρεμα με πολλά σατούλια, ρε παιδί μου. Όχι νηφικό όμως. Νηφικό ήταν, άμα σου λέω. Ήταν φόρεμα. Εντάξει, πάση περιπτώσει, ναι. Και προχωρούσα σε έναν καταπράσινο κάμπο. Κάμπο. Ναι, σε ένα καταπράσινο κάμπο και μπορούσα να δω, λέει, έτσι μακριά, μακριά, μακριά. Ήταν ανοιχτός ορίζοντας. Κατάλαβε, ήταν πάρα πολύ ανοιχτό ορίζοντα. Ο κάμπο ήταν μπροστά σου, επειδή ήταν πέρα. Πέρα, κάτω. Πέρα, πέρα, σου λέω κάτω. Προχωρούσα εγώ σε μια πρασνάρκη και ο κάμπο ήταν πέρα. Α, βρήκα. Κάτω. Πέρα, πέρα στου πέρα μπάφου. Πέρα στου πέρα μπάφου. Το φυσικό αέριο ενώνει του λαού. Έδωσαν τα χέρια Ευρώπη, Ρωσία και Ουκρανία για την προμήθεια φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Άρχισαν όλοι να αερίζονται μετά. Τέλος. Αίσθηση από τη δημόσια δήλωση. Ξέρεις μα αριστεί ο Πούτιν, τι θα ψάχνουν όλοι. Τι. Πούτιν, Πούτιν, Πούτιν. Είσαι Εργένης, ρε παιδί μου. Για να ακούσω. Να σου πω τις 5-6-7 χαρές του Εργένη. Κάτσε να δούμε τώρα ποιες είναι οι χαρές οι δικές σας. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Καταρχήν γευματίζεις μπροστά στο ψυγείο, παιδιά. Εννοείται ότι πίνεις νερό κατευθείαν από το μπουκάλι. Το μόνο δρομολόγιο που κάνεις είναι από τον υπολογιστή στην τηλεόραση. Εκτός αν έχεις προνοήσει για λάπτοπ και δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις για κανένα λόγο τον καναπέ. Γενικά περπατάτε, βλέπω πολύ. Πάρε λάπτοπ. Λάπτοπ, αγαπητοί μου. Βαριέστε τη ζωή σας. Το βάζεις και εδώ πάνω στο. Δεν κάνει εκεί. Ναι, ζεσταίνονται. Ζεσταίνει το σπέρμα, δεν πειράζει. Δικό μου είναι, θέλω να το κάνω, σου παρακαλώ πάρα πολύ. Να βλέπεις λιγάκι μίλησες και με καταπίεσες. Γιατί να νιώθω παγιδευμένος στο ασφυκτικό πλαίσιο της τουαλέτας. Ανοιχτή η πόρτα, κουκλίτσα μου, και όπως κάνει και έκο, γιατί το σπίτι είναι μεγάλο. Ναι. Έλα εδώ. Βλέπεις γιατί πρέπει να την κλείσεις. Αν έχεις από την άξια πάνω στην πρώτη κοινωνική επιταγή που λέγεται ρούχα, είσαι στο μετέχμιο της οριστικής απόσυρσης από τα εγκόσμια. Φορείς. Δηλαδή είσαι γυμνός. Δεν είναι ρουχάκι. Όχι, κουκλίτσα μου. Ναι, δεν είναι ρουχάκι. Θα περπατάς. Θέλω να αισθάνομαι ελεύθερος να εξαρτάται. Βγάλ τα όλα. Βγάλ τα έξω, αγόρι μου. Μα έξω είναι. Έξω είναι. Άσο λοιπόν. Δείξ' τα. Πού να τα δείξει, μόνος του είναι. Στον καθρέφτη. Θα τα βλέψεις. Άσε με, σε παρακαλώ, δεν με σκάσεις. Άσε με να ανοίξω και τα παράθυρα. Φυσάει από πάνω και από κάτω. Παπά ο αγέρας. Έτσι. Ναι, βέβαια. Ταύρος, για να εκφράσετε τα συναισθήματά σας είναι προτιμότερα λίγα λόγια και απλά. Όχι, αγγίτσα μου, ναι. Οχ, μάνα μου, και πού είναι ο γιος. Κάνει εκπομπή τέτοια ώρα. Για λέγε. Καρκίνος. Απομακρυνθείτε. Κινέζε Λί Καλή. Λί Καλή. Είναι άριστη μαγείρισα με έναν αρκετά παράδοξο τρόπο. Δεν χρησιμοποιεί κατσαρόλες Μαρία και τηγάνια ή ταψιά για να παρασκευάζει τα λαχταριστά της πιάτα, αλλά ένα μικρό βαζάκι, το οποίο βάζει μέσα την τροφή και αυτό το βαζάκι το βάζει στο πλυντήριο, στο πλυντήριο ρούχων. Και τι γίνεται τώρα εκεί. Η Λί Καλή είναι τρελή, πέστε. Η Λί Καλή που είναι λίγο κουλή. Η Κινέζα ρίχνει τα υλικά που θέλει να μαγειρέψει στο γυάλινο βάζο, το κλείνει καλά και το βάζει στο πλυντήριο, πατώντας το start για να ξεκινήσει η πλύση. Μόλις τελειώσει η πλύση, το γεύμα είναι έτοιμο, σιγοβρασμένο μέσα στο καυτό νερό.
και τους ατμούς του πλυντηρίου, ανοίγει το βάσο και σερβίρει. Μια χαρά είναι. Μαγειρεύει κρέας με λαχανικά, αλλά και θαλασσινά ή και ζυμαρικά. Και ζυμαρικά μέσα εκεί. Ναι, μαγείρεμα στο πλυντήριο. Αυτή είναι η ελληνική μετάφραση. Στα κινέζικα είναι πώς είναι. Αυτό είναι. Είναι το πλυντήριο πιάτο. Αυτό είναι. Είναι, αυτά είναι bloom, δεν λέγονται bloom. Είναι bloom, δεν bloom, yes. Το λέμε μακαρόνια bloom. Κάπως έτσι, έτσι. Ή, όχι, μαρινα, πώς λέγεται μωρέ. Μαριναριστό. Πώς λέγεται. Καντήρισνοχα. Καντήρισνοχα. Έτσι. Είναι το μαριναρισμένο μάλλον. Βέβαια τρως τώρα καμιά φορά, εντάξει, μπορεί να έχεις και κανένα οξυντόν. Πάνω εκεί να τρως, δηλαδή και ξαφνικά να σου μπεις αυτό και έκανα κουμπί από σόβρακο. Αλλά πάει στο μυαλό. Α, βάζεις και τα ρούχα μέσα. Αυτό σου έλειπε να μην τα βάλεις. Καλά, ηλίθεια είσαι. Θα κάψεις που θα κόψεις. Ρίξ τα νερά μέσα. Ρίχνεις τα σόβρακα μέσα και ρίχνεις και, ένα... όχι, ρίχνεις και το βαζάκι το οποίο κλειστό. Μισό λεπτάκι ρε παιδιά, συγγνώμη, το σόβρακό μου δηλαδή. Το σόβρακό σου δεν μπαίνει μέσα. Είναι πρόβλημα. Θα φας ή δεν θα φας. Άρα, θα φας ή δεν θα φας. Είναι κανονική η πρόταση γάμου. Αλήθεια, πεθαίνω γι' αυτά. Μισό λεπτάκι είμαι κεντυμένος ωραία σήμερα. Καλημέρα Μέρισσα, τι κάνεις? Καλά. Καλημέρα, 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο μας, στη ζωντανά στο ραδιόφωνο, γιατί μας το ζήτησε ο Κώστας. Κοιμόσουνα, φαντάζομαι σε ξύπνησα. Κοιμήθηκες αργά στο βράδυ, Αμέρισσα? Όχι. Το Αμέρισσα από πού βγαίνει? Τι όνομα είναι αυτό, καλέ? Όμορφο, διαφορετικό, αλλά από πού βγαίνει? Έχει καταγωγή μητέρα μου από τη Σκύρο και εκεί το έχουν τοπικό. Α, από τη Σκύρο. Τι ωραία, τι ωραίο νησί. Τέλεια. Αμέρισσα μου, είναι Παρασκευή. Σημείωσε, σε παρακαλώ, την ημερομηνία. Είναι 31 Οκτωβρίου. Και έχω να σου μεταφέρω το εξή. Λέει το παπί σου: Παπάκι, δέχεσαι να γίνεις γυναίκα μου? Σου κάνει πρόταση το παπί. Είναι σοβαρή η πρόταση. Τι απαντάμε, Αμέρισσα? Ναι, αφού δεν το έχω πει. Με το καλό! Ναι, λοιπόν. Παιδιά, είναι η τρίτη-τέταρτη πρόταση που έχω κάνει. Δηλαδή, σαν ενδιάμεσος και έχει πιάσει. Το παπί σου ο Κώστας ήταν σαν τρελός από τη χαρά του αυτή τη στιγμή. Μπράβο, Αμέρισσα. Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Κώστα μου, δεν Αμέρισσα καλά. Παιδιά, ήμουν ο ενδιάμεσος. Να ενωθούν δύο άνθρωποι. Τρελαδό. Αχ, τι διαβάζει? Για φέρε να δω. Τι βιβλίο είναι αυτό? Τεράστιο βιβλίο. Τι λέει? Διαβάσαι. Και είμαι σε κρίσιμο σημείο. Σταματή να τσιμψιλή. Όλα για λίγο παράδεισο. Όλα για λίγο παράδεισο. Όντως. Το έχει αφιερώσει πουθενά? Ναι. Πού το έχει αφιερώσει? Αυτές οι σελίδες είναι αφιερωμένες στον Θέμη, που πριν από μερικά χρόνια με πήρε από το χέρι και μου έδειξε το μονοπάτι της ευτυχίας. Ο άντρας το ξέρει αυτό. Τέλεια. Τι σημαίνει, τι είναι αυτό? Τι, ποιο είναι? Τι κουτί είναι αυτό? Ποιο, δώρο είναι αυτό? Είναι δώρο. Τι είναι αυτό, για φέρε εδώ. Είναι δώρο, Χριστιανέ μου, γιορτάζει σήμερα. Ποιο? Αχ, ναι, χρόνια πολλά μου είναι. Καλά, 8 Νοεμβρίου με. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, σήμερα γιορτάζει. Σήμερα γιορτή σου επίσημη. Σήμερα. Γιορτάζει ο Νάρκησο σήμερα. Μπράβο, χρόνια πολλά να συγκεντρώνεστε. Μπράβο, Νάρκησε μου, ο Νάρκησο Τσαουσόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που θυμηθήκατε αυτή τη δεύτερη και μυστική γιορτή. Μη σου πω την πρώτη σου. Οκ, γιορτάζω. Χθες, πέρα από το ότι πάλευα εγώ με τις κρέμες μου, έβαλε και ήπια μία μαστίχα. Τι μαστίχα? Ποτό? Ναι. Μαστίχα χείου. Ναι, αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Με παγάκια. Τι είχες? Και έφαγα και δύο φιστίκια. Και δύο φιστίκια. Φιστικώθηκε δηλαδή. Μήπως εννοείται. Να σου πω όλοι μαζί, όχι. Όλοι μαζί. Α, το διάλεγα. Εδώ θα μιλάμε όλοι μαζί. Τι είναι αυτά τα άσπρα που είστε χειλίου, τι κάνει? Τι έχω? Μην βγει. Έλα, πες μου και θα σκάσουν αυτοί. Έχω κρέμα, λευκή. Έχει βάλει κρεμούλα στα χέρια. Γιατί? Γιατί έτσι όπω φαίνεται, είναι σαν να σηκώθηκε βιαστική από κάτι και ότι πρόλαβε. Καλά, δεν τρέχει. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι πρόλαβε να μπει στο αυτοκίνητό σου. Δεν το έχετε μάθει τόσα χρόνια και αρχίζετε και λέτε πάλι τα δικά σα. Μην πω που τι λέτε. Λέτε τα δικά σα. Κάθε φορά που με βλέπετε με αυτά τα λευκά πάνω στα χείλη. Παναπείτε αγχωμένοι. Τα ξέρετε. Ότι πετάω αυτά τα άτιμα, τα σπυριά που πρέπει να φύγουν. Μα πάρε τα χυλάκια. Τι να κάνω. Στο ωραιότερο σημείο του προσώπου τη. Τι πανέλεξε τώρα, τι πήγε και διάλεξε. Σπυριά στα χείλη. Σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Παιδιά, είναι ο έρπη. Μήπω πρέπει να σταματήσει την εκπομπή, μήπω σε αγχώνει η εκπομπή. Μήπω με αγχώνει. Το μικρόφωνο την πειράζει. Κάτι μου κάνει το φτιάχνει. Μιχάλη μου, είναι τα σημάδια του ταλέντου. Το ταλέντο δεν χωράει μέσα στον οργανισμό και αρχίζει και σκάει, πετάει.
Και είναι Παρασκευή, δεν είναι Δευτέρα που τα λέτε. Τώρα έχουμε και την Παρασκευή δηλαδή. Μην περάσω καλό Σαββατοκύριακο εγώ. Σας παρακαλώ. I see fire. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή είναι Παρασκευή και τόσο πριν μην μου βάζετε τέτοια. Όχι, όχι. Μην μου βάζετε τέτοια τραγούδια γιατί με πιάνει το μελό μου κτλ. Μ' αρέσει το ότι εδώ και θέλω να την πέσω. Είσαι ευαίσθητο. Μα γιατί να σου βάζουμε τότε. Μα ναι, είναι αυτό το τάντερετ. Είναι αυτό το παραπονεμένο που με αυτή τη μορφή απέναντί μου κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι. Μη, όχι, τι σακούλε. Μη, σα παρακαλώ. Μιχάλη, με τη μία κουβέντα που είπε, δηλαδή, το αρχίσανε. Μη, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μα την παίρνει, Μιχάλη μου. Παιδιά, την βρήκα τη λύση, Μαρία. Θα κάνουμε. Θα ζητήσω χορηγία από την Αιτζίνα και την Ολυμπιακή και αντί να παίρνω λεφτά, θα παίρνω τι χαρτοσακούλε που έχουν. Σωστό, σωστό. Είναι αυτό. Μάμα, μου έχετε κάνει τη μοκέτα χάλια. Παρακαλώ. Καλημέρα σα, Βασιλική, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. 95,2 αν θε DJ, ο Μιχάλη Σαουσόπουλο. Και άκουγα και εσά, λέω και εσεί έχετε γενέθλια που σα είπα προηγουμένω. Δεν είναι γενέθλια, είναι γιορτή μου. Λέει γιορτάζει ο Νάρκησο. Μα είναι δυνατόν να είμαι Νάρκησο εγώ. Σα ευχαριστώ, κυρία μου. Τρελάνετε μα τώρα, κρεμάστε μα τα τσιγκέλια. Μα πήρε. Σα ακούμε συνέχεια. Μα πήρε μία ψυχούλα και μα είπε να πάρετε τηλέφωνο, λέει τη γιαγιά μου. Η εγγονή το λέει αυτό. Ψυχούλα μου γλυκιά. Εντάξει, Βασιλική μου. Το καλύτερο δώρο που πήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Είδε το καλύτερο δώρο. Διότι τη τηλεφώνησε ο θρύλος του ραδιοφώνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πιστεύεις πόσα πήρε τελικά η Τόνια Σιτροπούλου για το μισό λεπτό που έπαιξε με τον James Bond. Πρέπει να πήρε λεφτά γιατί. Πόσα λες εσύ. Πού να ξέρω, δεν ξέρω. 150-200.000 ευρώ. Χριστός και Παναγία, 200.000 ευρώ Μιχάλη μου να παίξει δίπλα στον James Bond για τα 30 δεύτερα. Ήταν δευτερόλεπτα. Είναι λίγα δηλαδή. Είναι πολλά, πολλά λες. Μήπως πλήρωσε, κλαζεκτό. Όχι, δεν πλήρωσε η ίδια. Λέγε τώρα. Πήρε λοιπόν 8.000 ευρώ. Μόνο. Αυτή είναι υπερπαραγωγή η ταινία. Δηλαδή θα βγάλε πολλά η ταινία. Λέω εσένα αυτό 8.000 ευρώ πήρε στο 15. Έλα, αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή το είναι Σωτηροπούλου τίποτα δεν είναι. Εσένα πρέπει να φωνάξουν να κάνει τη Σωτηροπούλου στο Τζέιμς Μποντ. Φαντάζεσαι. Η γογό Ατζολετάκη μαζεύει ελιές. Παιδιά, τι κάνει. Είχα πάρα πολύ καιρό να την ακούσω. Να γυρίσω σελίδα ή να γυρίσω την πλάτη. Τι είναι εδώ. Ραντεβού Μιχάλη Μορφιάς. Ναι. Ρε εσύ, ποια είναι αυτή. Στο 7, Μιχάλη ναι. Μου. Άντζελα Ευρυπίδη. Μάλιστα. Και ποιος είναι αυτός δίπλα του. Ο Χωσέ Γκαρθία. Χωσέ, γρήγορα όμως. Γιατί μετά δεν έχει Χωσέ. Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου θα τρέξω εγώ όπως και χιλιάδες άλλοι στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Α, ωραία. Θα ήθελα όπως και πολλοί άλλοι λέει το MP3 μου να ακούει την πιο δυνατή εμψυχωτική, ξεσηκωτική μουσική και αυτό να μου δώσει κουράγιο να τερματίσω. Ζητάει. Αγαπητή Ηλία μου, καταρχήν καλή επιτυχία και κάνεις πάρα πολύ καλά που τρέχεις. Έτσι όπως όλοι οι Έλληνες τρέχουν τα τελευταία 3 χρόνια. Βεβαίως. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να σου φτιάξουμε αυτή τη στιγμή ένα CD γιατί άμα το φτιάξουμε και στο δώσουμε είναι σαν να κάνουμε πειρατεία. Δεν κάνει πειρατεία. Απαγορεύεται, είμαστε σοβαρό σταθμό. Η διεύθυνση ζητάει συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να κάνει παρανομίες. Παρακαλώ. Αυτό το οποίο όπως μπορούμε να κάνουμε για τα δικαιώματα είναι δικά μας. Είναι δικά μας. Το χιούμα μας και η ξυπνάδα μας το έχει ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Αυτό μπορούμε να του δώσουμε, ένα CD 60 λεπτά, μια ώρα. Μια ώρα. Όπου θα έχει τα καλύτερα αποσπάσματα του breakfast. Αυτό μπορούμε να το δώσουμε. Μπορώ να το κάνω. Άμα τερματίσει, θα με χέσει. Έργα υποδομής και στην Ιερά Οδο προς κέντρο πριν την Αγία Σάνηση, δεξιά λωρίδα είναι κλειστή. Εργασίες συντήρησης κατά μήκος λεωφόρου Ποσειδώνος προς Πειραιά από το ύψος του ΣΕΠ. Πάντως παρατηρώ ότι γίνονται πάρα πολλά έργα υποδομής. Είδες τι κάνει ο Αντώνης. Να σου πω. Ποτέ. Τι. Ποτέ από τα λόγια του Αντώνη να μου ξερνάτε εκεί πέρα. Εντάξει. Εντάξει. Να το καταπιείτε. Να το καταπιούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Να πούμε μια καλημέρα, Μιχάλη μου, στη Μαρία Μακ. Ποια? Στη Μαρία Μακ. Και γιατί να πω εγώ στη Μαρία Μακ καλημέρα. Χρυσέλη μου, μας ακούει κάθε μέρα. Μου στείλε και είναι ακροάτρια. Είναι κακό να πεις μια καλημέρα. Αυτό το Μακ τι είναι, τα καλλιτικά. Είναι η Μαρία η MacArthur, η McCartney. McDonald's. Είναι η McDonald. Είναι η Μακαρίτισσα. Έρεση Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.